Σε κλίμα βαρύτα του πένθου, πλήθο κόσμου είπε το τελευταίο αντίο στη Γιάννα Λοϊζίδου. Το απόγευμα τελέστηκε στη μνήμη τη Τρισάγιο από τον ιερό ναό τη του Θεού Σοφία στο Στρόβολο. Φίλοι, συνάδελφοι, άνθρωποι από το χώρο τη πολιτική αλλά και φανατικοί ακροατέ που τη λάτρεψαν και την ακολούθησαν πιστά όλα αυτά τα χρόνια, έσπευσαν να πούν το στερνό αντίο στην αγαπημένη Γιάννα. Τελευταίο σταθμό πριν τη διακομιδή τη ορού της στον ιερό ναό ήταν το συγκροτημαδία, που ήταν για αυτή δεύτερο σπίτι. Η νεκρός ημωσακολουθία θα ψαλεί τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου στο κημητήριο ζωγράφου στην Αθήνα, όπου και θα ταφεί. Φεύγω με το κεφάλι ψηλά, δήλωσε ο πρόεδρο Χριστόφια κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσία. Εμφανίστηκε αισιόδοξο για το μέλλον τη Κύπρου και απέδωσε εκ νέου ευθύνε για την κατάσταση τη οικονομία. Αισιοδοξία ότι θα ανατείλουν καλύτερε μέρε στον τόπο, εξέφρασε και ο Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστωμο την εκτίμηση ότι από το 2014 μπορεί η Κύπρος να αρχίσει να επωφελείται οικονομικά από την υπογραφή συμβολέων για αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Κυπριακή ΑΟΣ, διατυπώνει ο Υπουργό Εμπορίου Νεοκλής Αρνήθηκαν τι κατηγορίε που του απαγγέλθηκαν οι ύποπτοι για τον καταρτισμό σχεδίου δολοφονία επιχειρηματία από το Παραλίμνη.